παρουσία εκπροσώπων φορέων, επιχειρηματιών και της πολιτικής κοινής του τόπου άνοιξε το απόγευμα της Παρασκευής στο Πολυσυνέδριο Φόρουμ Λευκάδας με τα εγκαίνια έναρξης των εκδηλώσεων. Το Φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Λευκάδας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 12 Νοεμβρίου. Εμείς λοιπόν σαν Επιμελητήριο, για να ευλογήσουμε και τα εγκαίνια μας, φέραμε τη Βολωτέα από την Ιταλία, εμείς κάναμε τις διαπραγματεύσεις, τρία διαφορετικά δρομολόγια κάθε εβδομάδα, δηλαδή ενώνει τρεις πόλεις της Ιταλίας με το Άκτιο. Η EasyJet από την Αγγλία, η Aegean από την Αθήνα, εμείς κάναμε τις διαπραγματεύσεις και φέραμε την εταιρεία και συνδέουμε την Αθήνα με τη Λευκάδα, άρα ο κόσμος που θέλει να έρχεται αεροπορικός έχει πρόσβαση πλέον, γιατί πριν ο χάρτης ήταν, η Λευκάδα μάλλον εκτός από το χάρτη αυτών των ανθρώπων που έχουν υψηλό εισόδημα και δεν θέλουν να ταξιδεύουν καθόλου δικώς σας, έχει τα καλύτερα 400 χιλιόμετρα στον κόσμο. Θέλουν να πηγαίνουν μόνο με αεροπλάνο. Αυτό εδώ τι λέει, συνεισφορά στην αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού. Το 2015, το 2017 το έχουμε από μέσα, κύριε Μαντούβαλε, για να ξέρετε και που δεν ξέρετε από τη Λευκάδα, φτιάξαμε το brand σαν επιμελητήριο της Λευκάδας, δεν το έχει κάνει κανένα επιμελητήριο στη χώρα, μόνο το επιμελητήριο Λευκάδας. Εμείς το χρηματοδοτήσαμε, το κάναμε και βραβευτήκαμε και γι' αυτό. Πάλι με το αργυρό, το χρυσό δεν βλέπω να το παίρνει. Ωραία. Το Φόρουμ Λευκάδος που πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο στο νησί μας είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έχει δύο μορφές επικοινωνίας. Η μία είναι η εκθεσιακή, όπου άνθρωποι και υπηρεσίες, προϊόντα εκθέτονται σε όσους θα περάσουν από το επιμελητήριο, αλλά και έχει και τη μορφή την συνεδριακή, όπου σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν άνθρωποι εκτός Λευκάδος, καταξιωμένοι, οι οποίοι μιλάνε. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως είναι το ΕΣΠΑ που ξεκινάει αυτές τις μέρες. Υπάρχουν θέματα για τον τουρισμό πολύ σημαντικά, οδικοί άξονες που ήταν και το σημερινό θέμα μας και πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό φόρουμ, το οποίο θα το καθιερώσουμε και θα το κάνουμε οπωσδήποτε μία φορά το χρόνο και τα επόμενα χρόνια. Οι τουριστικές υποδομές και οι οδικοί άξονες στη Λευκάδα ήταν το θέμα που αναφέρθηκε ο βουλευτής Λευκάδας Αθανάσιος Καβαδάς. Η Λευκάδα λοιπόν, με τα χαρακτηριστικά που ανέφερα, δεν μπορεί να μιλήσει για ανάπτυξη όταν δεν υπάρχουν σύγχρονοι οδικοί άξονες. Δεν μπορεί να μιλήσει για ανάπτυξη όταν δεν υπάρχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Δεν μπορεί να μιλήσει για ανάπτυξη όταν εν έτη 2017, την εποχή της επανάστασης στις μεταφορές, εξακολουθούμε να έχουμε ένα απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο πρόσβασης. Όταν δεν υπάρχει ασφαλής μετακίνηση για τον επισκέπτη και στη μετάβασή του και κατά τη μετακίνησή του στο νησί. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Λευκάδα είναι διτό. Και δύσκολη πρόσβαση και δυσκολίες στο οδικό δίκτυο εντός του νησιού. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Και να ξεκινήσουμε από τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες, οι οποίοι συνδέουν από άκρη σε άκρη την υπηρετική Ελλάδα, ολοκληρώνονται. Η Εγναντία Οδός, το μεγαλύτερο κομμάτι της, έχει παραδοθεί εδώ και χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με την Ιωνία και Ολυμπία Οδό να ολοκληρώνονται, ωστόσο για τη Λευκάδα υπάρχει ακόμα δρόμος. Για την εύκολη πρόσβαση στη Λευκάδα είναι ακόμα σε εκκρεμότητα η ολοκλήρωση της Αυρακίας Οδού, του αυτοκινητόδρομου που θα ενώνει την Ιόνια Οδό με τη Βόνησα και το Άκτιο, και ένα ακόμη σημαντικό έργο που έχει άμεση ανάγκη το νησί μας, η διπλή οδική σύμβαση της Λευκάδας με την Αυρακία Οδό, και αναφέρουμε στους δρόμους Βόνητσα, Άγιος Νικόλαος, Λευκάδα και Άκτιο, Άγιος Νικόλαος, Λευκάδα. Και χαίρομαι που βρίσκεται σήμερα εδώ ο φίλος μου, ο Νότος Ιουνικάκης, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει μέρες, μήνες και χρόνια για να ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Αυρακία-Άκτιο. Δίνει πραγματικά και δίνουμε πραγματικά καθημερινά μάχες για να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό έργο, όχι μόνο για το νησί μας, αλλά και για τις γύρω περιοχές. Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον πρώην διοικητή του ΟΓΑ και βουλευτή Λευκάδας, Ξενοφών Βεργίνη, με την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου, ο οποίος διατύπωσε και προτάσεις αναπτυξιακής προοπτικής για την περιοχή. Μίλησα γενικά πώς μπορεί κανένας πράγματι να πετύχει ανάπτυξη
αλλά ανάπτυξη ευημερίας για τους πολίτες, για τον πολίτη, για τον τόπο. Γιατί η ανάπτυξη μπορεί να είναι κάποτε και στραβλή, δηλαδή να μην βοηθάει στην ευημερία του ανθρώπου. Σε ό,τι αφορά τη Λευκάδα, πράγματι, οι οδικοί άξονες οδηγούν σε ανάπτυξη. Αλλά εδώ έδωσα μια ευρύτερη έννοια και σε περιεχόμενο στο οδικοί άξονες. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι ξηράς, αλλά είναι και οι δρόμοι θάλασσας και οι δρόμοι αέρος και πέρα από αυτό είναι οι δρόμοι του μυαλού, του καθενός μας, αλλά και της συλλογικότητας που οδηγεί σε μια έμπνευση για την ανάπτυξη. Συνεπώς, πρέπει να πάρουμε όλη τη διάσταση της ανάπτυξης, που δεν είναι μονάχα η δημιουργία πλούτου, είναι η δημιουργία άλλης ψυχολογίας, η δημιουργία άλλης συμπεριφοράς, η δημιουργία άλλης προσέγγισης στα δεδομένα και βεβαίως στα πεπραγμένα αυτού του τόπου. Επομένως, αν πάμε πιο ρεαλιστικά για τη Λευκάδα, η Λευκάδα είναι ένα νησί από τα Επτάνησα με δορυφόρους γύρω, τα μικρά νησιά όπως είναι ο Κάλαμος, το Μεγανήσι και ο Καστός, αλλά και άλλα μικρότερα νησάκια. Άρα έχουμε λοιπόν τρεις βασικές περιοχές ή ζώνες, όπως λέω, ανάπτυξης. Είναι η ζώνη η παραλιακή, η ζώνη ορεινού όγκου, σε ό,τι αφορά το καθαρά μεγάλο νησί Λευκάδα, αλλά και της νησιωτικής περιοχής, που είναι τα τρία νησιά που προανέφερα. Άρα, θα πρέπει κανείς, όταν θέλει να κάνει ένα μοντέλο ανάπτυξης, να λάβει υπόψη του το χώρο ταξικό. Να λάβει το χώρο ταξικό όχι μονάχα εσωτερικά, όπως το ανέφερα, αλλά και με τις γύρω περιοχές, όπως είναι η Ακαρνανία που γειτνιάζει, η Πρέβεζα, αλλά και αντίστοιχα άλλες περιοχές που, από όπου έρχεται κανείς στη Λευκάδα. Επομένως, οι οδικοί άξονες, κατά κυριολεξία πλέον, δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή. Είναι η Παραϊόνιος που είναι κάτι σημαντικό, διότι έγινε ο βασικός άξονας Ιόνιος οδός, αλλά η Παραϊόνιος, η οποία οδηγεί από τη λίμνη της Αμβρακίας πριν από την Αμφιλοχία ερχόμενη προς Λευκάδα, ο δρόμος εκείνος λοιπόν που έχει μπει από το 2006 επί εποχής Σουφλιά ως υπουργού Πέχοντε, δεν έχει τελειώσει, αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δηλαδή έχουν περάσει 11-12 χρόνια και ακόμα βρισκόμαστε στο κατά πόσον θα βρεθεί ένας ανάδοχος για να οριστικοποιήσει και να ολοκληρώσει το έργο που είναι τόσο σημαντικό. Στην εκδήλωση χαιρετισμού απίφθηναν ο Αντιδήμαρχος Λευκάδας Κώστας Σέρβος, ο Πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού και Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου Παναγιώτης Κουτσίκος, ο Πέτρος Μαντούβαλος, πρώην βουλευτής και εκπρόσωπος Περιφέρειας Αττικής. Είναι μια εκδήλωση που έχουμε την εντύπωση ότι προάγει το τουριστικό προϊόν. Και όπως είναι και ο τίτλος απόψε, είναι οδικοί άξονες και τουριστική ανάπτυξη. Γνωρίζουμε τι σημαίνει να έχουμε καλό οδικό δίκτυο για να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Σε αυτή την κατεύθυνση από τη μεριά μας, σαν Δημοτική Αρχή, ήδη έχουμε ξεκινήσει και είμαστε προς το τρέχος μιας συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά για τη σύνταξη της λεγόμενης ΟΧΕ. Σημαίνει ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τις από εδώ και πέρα ενέργειες που μπορεί να συνδέουν και την τουριστική ζώνη της Λευκάδας, παράκτιες περιοχές, με την ενδοχώρα, αλλά και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Βασική προϋπόθεση για να έχουμε αυτή τη σύνδεση είναι οι οδικοί άξονες που λέει και ο τίτλος ο σημερινός. Τα δύο επιμελητήρια, και το ελληνοτουρκικό και το ελληνοβουλγαρικό, συμμετέχουν σε όλες τις εκθέσεις ενεργά.
υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών για ανάπτυξη και για εξαγωγές μέσω συνεδρίων, επιχειρηματικών αποστολών και εκθέσεων που πραγματοποιούνται, έτσι ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με ξένες επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι αν δεν αποκτήσουμε εξωστρέφεια και αν δεν συνεργαστούμε με ξένες επιχειρήσεις, δυστυχώς θα είναι θυσιγενής οτιδήποτε και οποιαδήποτε ενέργεια θα κάνουμε μέσα σε αυτή τη χώρα. Κάθε 15 ημέρα εκδίδουμε ενημερωτικά newsletters που ενημερώνουμε για όλα τα επιχειρηματικά αλλά και κυρίως τα πολιτικά δρόμενα για την Τουρκία. Για την Βουλγαρία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρουμε όλοι μας το πώς προχωράει και ποιο είναι το πολιτικό καθεστώς το οποίο ισχύει. Το κυριότερο έργο εκτός από αυτό το οποίο κάνουμε για τους επιχειρηματίες είναι οι επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό. Πέρσι και φέτος έχουμε πραγματοποιήσει 15 επιχειρηματικές αποστολές μέχρι σήμερα, δηλαδή κάθε 20 μέρες γίνεται και μία αποστολή στο εξωτερικό και κυρίως στην Τουρκία. Λοιπόν, όπου οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να συμμετέχουν στα πλαίσια των διεθνών εκθέσεων, οι οποίες γίνονται στο εξωτερικό, και όλα αυτά είναι πληρωμένα από το επιμελητήριο. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας, ο οποιοσδήποτε θέλει να παρακολουθήσει μια έκθεση τροφίμων, παραδείγματος χάρη, λοιπόν, εμείς αναλαμβάνουμε το σύνολο του κόστους της αποστολής αυτής, εκτός από το εισιτήριό του ή αν θα πάει με αυτοκίνητο, θα πάει με αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Πέρσι στείλαμε περίπου 1.500 επιχειρηματίες στην Τουρκία, ένα προϋπολογισμό της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων και φέτος περίπου το ίδιο ύψος κόστησε για τα επιμελητήρια, για το ελληνικό επιμελητήριο, λοιπόν αυτή η ιστορία. Όμως είμαστε ευχαριστημένοι και είμαστε ευχαριστημένοι διότι η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα όπου οι Έλληνες επενδυτές έχουν επενδύσει, με δεύτερη την Βουλγαρία, με ένα ποσό της τάξης των 6,4 συγκεκριμένα δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το συνεδρικό ελληνικό επενδυμένο κεφάλαιο στην Τουρκία. Η δεύτερη χώρα κατά σειράν που έχουν επενδύσει Έλληνες επιχειρηματίες είναι η Βουλγαρία με 3,305 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στις δύο αυτές χώρες δεν υπολογίζουμε τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται μέσω των κερδών των επιχειρήσεων, διότι αυτά δεν περνάνε από τη στατιστική υπηρεσία και δεν έχουμε τα νούμερα. Εκτιμούμε ότι είναι γύρω στα 500-600 εκατομμύρια για την Τουρκία το επιπλέον. Άρα λοιπόν είχα μια πολύ τιμητική πρόσκληση από τον κύριο πρόεδρο του επιμελητηρίου σε μια πάρα πολύ γόνιμη και ευχάριστη συζήτηση με αντιπαραθέσεις. Ο διάλογος είναι χρήσιμος να υπάρχει εδώ στη Λευκάδα. Η Λευκάδα για μένα είναι στον ελλαδικό χώρο ένα κόσμημα. Αν το σημείωνε κανείς σαν σημείο να το δείξει, θα έλεγε ένα κόσμημα. Πίσω μου είχαν ένα βραβείο το 2015 για την φιλοξενία και για τα ταξίδια. Τους είπα λοιπόν ότι η προσπάθεια αυτή που πρέπει να είναι κοινή, με υποδομές, με επενδύσεις, με επιχειρήν ισχυρό, αλλά πάνω απ' όλα με ευημερία του λαού εδώ και μακάρι της πατρίδας μας ολόκληρης, να μπορεί να είναι τέτοια ώστε πίσω εκεί που τους έδειξα ότι ήταν ασημένιο το βραβείο, να είναι χρυσό. Αυτή λοιπόν η επιθυμία μου. Στην Λευκάδα έρχομαι οικογενειακά, έρχομαι πολλές φορές. Έχω συνεργάτητα την κυρία Ραμπατζή, η οποία είναι από εδώ, στο δικηγορικό μου γραφείο. Είναι ένας τόπος που αγαπώ και έρχομαι πολύ πολύ συχνά. Και το καλοκαίρι το που μας πέρασε ήμουν εδώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν με χαρά είμαι. Θα παραμείνω μια-δυο μέρες. Θα δω κόσμο, θα συζητήσω. Έχουμε και τα κομματικά μας, έχουμε και τα πολιτικά μας. Λοιπόν, αλλά πάνω απ' όλα ένας χώρος, ένας τόπος τον οποίο αγαπώ πολύ και θα χαρώ να δω πολύ κόσμο. Στους χώρους του επιμελητηρίου, παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου, πραγματοποιείται και έκθεση προϊόντων, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου όλοι οι παριστάμενοι απόλαυσαν και εδέσματα με τοπικά προϊόντα που αναδεικνύουν τη γαστρονομία της λευκαδίτικης κουζίνας. Την Παρασκευή, πριν από τα εγκαίνια, πραγματοποιήθηκε και επίδειξη ταεκβοντό από το Σωματείο Ευκλέας. Είναι η συγκέντρωση του αθλητή, ο στόχος και η δουλειά που έχει κάνει. Ωραία, πάτε κάτι, παιδιά. Yeah.